Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μας, μια πολύ σημαντική βράβευση, γιατί ήταν μια επίσημη τελετή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις καλές πρακτικές στους Δήμους όλης της χώρας. Να πούμε ότι υπήρχαν αρκετές προτάσεις και ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία όπως μας εκμυστρέφτηκαν οι άνθρωποι της ΕΕΤΑ. Και είναι πολύ σημαντικό για μας στο κομμάτι του τουρισμού ο μικρός μας τόπος, ο μικρός μας Δήμος να πρωτεύει και να αποτελεί παράδειγμα μιας καλής ιδέας για τους υπόλοιπους Δήμους. Έχει να κάνει με το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού και τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο μπορεί ένας μικρός Δήμος όπως είναι ο δικός σας να στηρίξει αυτό το είδος τουρισμού. Ναι, ακριβώς. Θα σας πω ότι ο δικός μας Δήμος είναι σχετικά παρθένος στο τουριστικό κομμάτι. Όχι, δεν έχουμε τουρισμό, έχουμε, αλλά δεν έχουμε το κομμάτι του μαζικού τουρισμού όπως στη Χερσόνησο που βρεθήκαμε. Όπως καταλαβαίνετε, τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, ο δικός μας Δήμος είναι ιδιαίτερος και έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο κομμάτι αρχιτεκτονικής, στο κομμάτι φυσικού πλούτου και από ό,τι φαίνεται είναι ιδιαίτερα δυναμικός στον ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό. Αυτή η βράβευση ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι μια καλή ιδέα, μια καλή πρακτική όταν αγκαλιάζεται από τον κόσμο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα στο οικοδόμημα τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο μας. Έτσι λοιπόν η στόχευσή μας από εδώ και πέρα είναι να γίνουμε, γιατί όχι, ένας Δήμος πρότυπος παρά το ότι είμαστε μικροί, ένας Δήμος ιδανικός, ένας Δήμος πρότυπο για τον εναλλακτικό τουρισμό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στρέψει όλες μας τις δυνάμεις και όλη μας την ενέργεια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ήδη έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα, πέραν το κομμάτι της αναρρίχησης που πλέον αναγνωρίζεται και επίσημα στην κατάδυση. Πρέπει να σας πω ότι εξασφαλίζουμε την πρώτη επίσημη αδειοδότηση καταδυτικού πάρκου στην Ελλάδα, στο καταδυτικό πάρκο Τυρού. Κάνουμε τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας σε προγράμματα χρηματοδότησης για περιπατητικό τουρισμό, για σπηλολογική αναζήτηση και τέτοιου είδους ιδιαίτερες εναλλακτικές δράσεις που αποτελούν βέβαια και ένα σοβαρό στοιχείο επισκεψιμότητας για την περιοχή μας, γιατί ο Δήμος μας το αντέχει, το σηκώνει. Μάλιστα. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες με αυτούς τους τρόπους, όπως μας είπατε κύριε Δήμαρχε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σύνδεση. Καλό σας βράδυ.